Πάμε τώρα, κύριε Σιγήρη, πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την υπόθεση Φιλιππίδη. Έχουμε εξελίξεις στο δικαστήριο. Ναι. Για πες να μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία πήγε από νωρίς σήμερα στο δικαστήριο. Ναι. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάθεσή της. Αυτό λοιπόν που κλήθηκε από το δικαστήριο η κυρία Μακρυπούλια να απαντήσει ήτανε αν συνάντησε ποτέ την πρώτη καταγγέλουσα στην τουαλέτα του θεάτρου Ήβη, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλουσα, εάν υπήρχε ρόλος στην παράσταση στις κουζίνες που θα γινόταν η αντικατάσταση και αν γνώριζε τη μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία γνωρίζουμε ότι ήταν ηθοποιός. Εμφανίστηκε λοιπόν σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα και είπε στην ουσία ότι ουδέποτε συνάντησε την καταγγέλουσα στη τουαλέτα του θεάτρου Ήβη. Ουδέποτε είχε κάποια συνομιλία μεταξύ της. Ότι δεν υπήρχε ποτέ αντικατάσταση στην παράσταση. Τη μητέρα της δεν τη γνωρίζει γιατί είναι ηθοποιός. Και καλά-καλά, όπως είπε, δεν τη θυμάται την κοπέλα, δεν τη γνωρίζει. Μάλιστα. Για πάμε. Εδώ είναι έξω από τα δικαστήρια. Που μάλιστα έδειξε και τον εκδευρεσμό της η κυρία Μακρυπούλια. Γιατί ότι ό,τι είχα να πω τύπο στο δικαστήριο, εδώ πέρα τι μου ξανακάνετε εξέταση από την αρχή. Ναι. Για να δούμε. Άλλο πράγμα να μην τη γνωρίζετε, άλλο πράγμα να μην τη θυμάστε. Πρώτη καταγγέλουσα, κυρία Μακρυπούλια. Εξετάζομαι και εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ωστόσο, γνωρίζατε τη μητέρα της. Καλημέρα σας. Δεν θυμάστε κάποια σχετική κουβέντα με τη μητέρα της. Τα είπα όλα στο δικαστήριο. Όλα. Ό,τι με ρώτησε. Εάν τη βλέπατε μπροστά σας, επειδή δεν ήταν σήμερα εδώ, υπάρχει περίπτωση να τη θυμόσασταν. Γιατί είπατε ότι συγκρατείτε πρόσωπα. Εάν ήταν εδώ και την έβλεπα, θα μπορούσα να απαντήσω. Αυτό που είπα και στο δικαστήριο, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Όσον θα αφορά το θέμα της αντικατάστασης, εσείς είπατε ότι ήσασταν έξι. Ήσασταν κάθετοι, ξεκάθαροι, ότι δεν υπήρχε περίπτωση προσθήκης. Καλημέρα σας, παιδιά, ευχαριστώ. Αυτά είπε η κυρία Μακρυπούλια. Και μετά η σειρά είχε η κυρία Σχίζα και ο κύριος Χαλκιάς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν και αυτά που είπε η κυρία Μακρυπούλια. Είπαν και αυτοί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν τη γνωρίζουν την καταγγέλουσα, ότι ουδέποτε είχαν μιλήσει ποτέ μαζί της, ότι δεν υπήρχε κάποιος ρόλος για την κατάσταση. Και μάλιστα ο κύριος Χαλκιάς είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ ανάγκη να συμπληρωθεί ρόλος να γίνει και η αντικατάσταση στο συγκεκριμένο έργο, ενώ χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη άψογη. Το ίδιο και η κυρία Σχίζα. Για να είναι, ήταν στο δικαστήριο αυτά, ακόμα δεν είναι. Πάντως, εγώ βλέπω τον κύριο Χαλκιά να έχει εκνευρισμό. Αυτό είναι πριν στο δικαστήριο. Αυτό είναι για άλλο θέμα, Φίλιππε. Δήλωσε τον εκνευρισμό του στους δημοσιογράφους, γιατί όπως είπε, είναι χειρουργημένος και έχει κινητικό πρόβλημα και οι κάμερες τον εμπόδιζαν. Τους είπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί τον μπουρδούκλωσαν με 25 καλώδια και κόντεψε να τσουρωμαδηθεί μετά από ένα χειρουργείο. Και πού να το ξέρετε εσείς, είπε. Και πρόσθεσε, δεν είχα κανένα εκνευρισμό, να δεχτείτε το μέρος της ευθύνης σας. Μάλιστα, για να τον ακούσουμε. Άλλη φορά όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για το δικό μου άτομο. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει παιδιά, είμαι στην κοινωνία χρόνια, έχω προσφέρει να πούμε στο δημόσιο κτλ. Λίγο πιο προσεκτικοί να είσαστε, εντάξει. Τελικά για ποιο λόγο εκνευριστήκατε? Γιατί βάλατε και μου μπουρδουκλώσατε 25 καλώδια μέσα στα πόδια μου, κοντεύω να σειρωμαδηθώ, ενώ είδατε με τη μεγάλη προσοχή προσπαθώ να ανέβω πάνω μετά από κάποιο χειρουργείο που μου είχε αφήσει κάποια ζητήματα. Και πού αν τα ξέρετε εσείς αυτά και γιατί αν τα ξέρετε, εσείς με εκνευρίσατε, αν θέλετε να ξέρετε. Δεν είχα κανένα εκνευρισμό. Παρά μόνο ότι είχα αργοπή μου, κοιτάξτε με αυτό το βλέμμα το σφαχτικό. Δεν κάνει να με σφάζει. Όχι. Εσείς θέτε. Δεν είχα κανέναν εκνευρισμό. Να δεχτείτε κι εσείς το μέρος της ευθύνης που σας ανήκει. Εντάξει. Κύριε Χαλκιά, αυτό είπαμε. Δύο δημοσιογράφο έχω εγώ. 22 χρόνια στη δουλειά. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Μα αυτό είπαμε κι εμείς, ότι από την προσέγγιση μας, την απότομη, εκνευριστήκαμε. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Να ρωτήσουμε αν είστε έτοιμος, αν γνωρίζετε τον λόγο που είστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Αν είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος από τότε που γεννήθηκα για τα πάντα. Πώς σας βρήκατε πάλι τον Πέτρο Φιλιππίδη? Μισό. Θα πω. Θέλω διατάφτα τώρα. Στο διατάφτα τώρα. Το διατάφτα είναι ότι βρίσκομαι σε κάποια δικαστήρια. Βρίσκομαι εδώ μετά αποκλήτευση του εισαγγελέα. Δεν είμαι εδώ πέρα ούτε από την πλευρά της υπεράσπισης, ούτε από την πλευρά των κατηγόρων. Είμαι εδώ στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για να καταθέσω μετά αποκλήτευση του εισαγγελέα. Τι θα ρωτηθώ, τι θα καταθέσω, περίπου το γνωρίζω, γιατί πρόκειται για μια συγκεκριμένη παράσταση στην οποία ήμουν και εγώ
μαζί με τον κύριο Φιλιππίδη, τότε και όσα γνωρίζω θα με ρωτήσουν εάν τυχόν ήταν κάποια κοπέλα εκεί πέρα. Έχετε μιλήσει εσείς με κάποια από τις δύο πλευρές? Θέλετε να σας τα πω, θα πω στη δίκη. Αν έχετε μιλήσει είτε με τον κύριο Φιλιππίδη, πείτε μας τα συστήματά σας. Τα ποια? Τα συστήματά σας, θα δείτε τον Πέτρο Φιλιππίδη ξανά. Αυτό είναι τόσο προσωπικό δεδομένο, κορίτσι μου. Θα σου πω τα συναισθήματά μου, δεν θα το πάρεις από μένα ποτέ. Την κοπέλα μιλήσατε μαζί του? Πώς? Μιλήσατε μαζί του? Όχι βέβαια. Την κοπέλα την γνωρίζατε? Ποια κοπέλα? Δεν έχω ιδέα για ποια κοπέλα μιλάνε, δεν γνωρίζω καμία κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Όπως είδατε, όταν δεν είμαι εκνευρισμένος, δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά όταν βάζετε 800 καλώδια μες στα πόδια μου και είμαι έτοιμος να σειρωματιστώ στον δρόμο, παίρνω κι εγώ μια εκνευριστική διάσταση, την οποία πολύ σωστά τονίζατε. Και αν την ξαναδείτε, να την ξανατονίσετε. Μάλιστα. Για πες τι είπε στο δικαστήριο. Είπα ακριβώς ότι είπε η κυρία Μακρυπούλη και η κυρία Σχίζα. Ότι ουδέποτε υπήρξε αντικατάσταση, ότι δεν θυμάται ούτε γνωρίζει τη συγκεκριμένη κοπέλα και ότι η συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη ήταν άψογη. Δηλαδή προσπαθούν να βγάλουν ψεύτρα το ένα θύμα. Αυτό λέει και ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Λέει ότι η πρώτη καταγγέλουση αποδείχθηκε μία δίσταχτη ψεύτρα. Καθώς, γιατί? Καθώς λέει ότι η κυρία Μακρυπούλια, λέει κυρίως για την κυρία Μακρυπούλια, ότι εφόσον δεν τη συνάντησε ποτέ στη τουαλέτα όπως είπε η ίδια, δεν τη γνωρίζει, δεν μίλησε ποτέ μαζί της, δεν υπήρξε την κατάσταση του έργου, δεν ερχόταν εις πρόβες όπως έλεγε για να παρακολουθήσει. Γιατί πήγε, εδώ θυμάσαι εσύ τώρα μισό λεπτό. Είπε δεν θυμάμαι. Είπε δεν θυμάμαι, δεν τη γνωρίζω. Δεν θυμάμαι. Γιατί εσύ θυμάστε εδώ μέσα στο κανάλι. Εχθές μπήκανε 50 άτομα εδώ. Θυμάμαι εγώ ποιοι είχαν μπει εχθές. Ναι, όχι, εδώ πέρα μιλάει για. Να πούμε γιατί. Χρόνια, λέει, μισό λεπτό όμως. Εδώ λέμε για συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί λέει ότι την βρήκε στην τουαλέτα, ότι τη είπα εσύ η κοπέλα που θα πάρει το ρόλ, ότι είχαν επαφές, είπε η πρώτη καταγγέλουσα. Αυτό λέει, όχι απλά. Και για ποιο λόγο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά πούνε ότι είναι ψεύτρη με Μακρυπούλια. Ναι, όχι. Όπως βγαίνει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ναι, δεν είναι και λέει δεν ψεύτρα ότι είναι το θύμα, από την άλλη πλευρά. Θα πει το θύμα ότι είναι ψεύτρη Μακρυπούλια. Ναι, απλά ο κύριος Δημητρακόπουλος βασίζεται στην κατάθεση της κύριας Μακρυπούλια και λέει αυτό το πράγμα. Ναι, όπως θα μπορούσαν αντίστοιχα και οι δικηγόροι της άλλης πλευράς να πούνε το ακριβώς αντίθετο, έτσι. Πάμε να δούμε. Η κυρία Μακρυπούλια, ο κύριος Χαλκιάς, η κυρία Σχίζα, η κυρία Ματίκα και η κυρία Κοτσοβόλου. Όπου είπαν και οι πέντε ότι ουδέποτε μέχρι το 2021 είχαμε ακούσει ότι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά σε θέματα που άπτονται στη γενετήσια σφαίρα. Ποτέ. Για πρώτη φορά ακούστηκαν το 2021. Στη συνεργασία που είχαμε μαζί του, είπαν και οι πέντε ηθοποιοί, ήταν άψογος. Περάσαμε σαν να είμαστε μια οικογένεια. Το πρόβλημα που είχαμε μόνο μαζί του ήταν ότι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης ήταν τελειομανής. Αυτό είπαν όλοι. Και επίσης, η κυρία Ζέτα Μακρυπούλια διέψευσε την πρώτη καταγγέλουσα, η οποία έλεγε ότι το Σεπτέμβριο του 2008 ο Πέτρος ο Φιλιππίδης με χειρονομία τη βίασε και πρότεινε ως μάρτυρα τη Ζέτα Μακρυπούλια, αυτήκο και αυτόπτη μάρτυρα, και έλεγε ότι την συνάντησε στις τουαλέτες μετά τον υποτιθέμενο βιασμό της Ζέτα τη Μακρυπούλια και ότι η Ζέτα Μακρυπούλια είπε στην καταγγέλουσα, «Α, εσύ είσαι η κοπέλα που θα έρθεις το 7ο πρόσωπο στη θεατρική παράσταση». Και η Ζέτα Μακρυπούλια σήμερα είπε ότι ουδέποτε συνάντησα την πρώτη μηνύτρια, ουδέποτε της είπα ότι θα είναι το 7ο πρόσωπο στην παράσταση. Κανένα διάλογο δεν είχα μαζί της. Δεν την ξέρω. Επεσήμανε βέβαια συνέχεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, κονιορτοποιήθηκε και αποδομήθηκε η αξιοπιστία της πρώτης καταγγέλουσας. Και ότι δεν τη θυμάται. Είναι μία αδίστακτη ψεύτρα. Με την υπογραφή της Ζέτας της Μακρυπούλια και των υπολείπων ηθοποιών. Δεν υπήρξε ποτέ ρόλος τον οποίο της υποσχέθηκε ο Πέτρος ο Φιλιππίδης. Δεν υπήρξε ποτέ συνάντηση με τη Ζέτα τη Μακρυπούλια στις τουαλέτες. Όλα αυτά είναι αδίστακτα ψεύδι. Έστω ότι δεν υπήρχε ρόλος. Είπε όμως ότι δεν θυμάται να την είδε και ότι αν την έβλεπε, ίσως και να την επανέφερε στη μνήμη της. Δεν ήταν δηλαδή απολύτως κατηγορία. Είσαστε εκτός αιθούσης με το ερώτημα το οποίο μου κάνετε. Ήτανε ρητή και κατηγορηματική η Ζέτα η Μακρυπούλια ότι δεν την ξέρω. Όταν της είπανε ότι είναι κόρη μιας συναδέλφου ηθοποιού, είπε δεν την γνωρίζω.
Και μπροστά μου να τη φέρετε, δεν μπορώ να την αναγνωρίσω. Και εκείνη την ημέρα με καμία κοπέλα δεν μίλησα που να της είπα ότι είσαι ο 7ος ρόλος. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ 7ος ρόλος. Ήτανε καταλυτική, απόλυτα, σαφής και κατηγορηματική. Όλα τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπες ερμηνείες είναι πλαστογράφηση της πραγματικότητας και λυπάμαι πολύ άμα την κάνετε. Από την άλλη πλευρά, όλες οι καταθέσεις των υπολείπων ηθοποιών, οι οποίες ισχυρίζονται ότι δεν θυμούνται κάτι από τα καταγγελόμενα περιστατικά, είτε δεν τα γνώριζαν, είτε δεν μπορούν να τα θυμηθούν γιατί δεν ήταν παρόντες. Αξιολογούνται κάπως δικονομικά? Όχι απλώς αξιολογούνται. Αξιολογούνται όπως τα ακούει και το τελευταίο παιδί. Την διαψεύδουν κατηγορηματικά με κομψό τρόπο. Τι άλλο να πούνε? Το δεν θυμάμαι δηλαδή ερμηνεύεται δικονομικά. Το δεν θυμάμαι σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί το περιστατικό. Αυτό σημαίνει. Και όταν μάλιστα εξηγούν και γιατί δεν θυμώνται. Και όταν μάλιστα λένε ότι δεν τη γνωρίζουν. Τι άλλο θέλετε να ακούσετε? Τι άλλο θέλετε να ακούσετε? Αποδομήθηκε εντελώς η κατηγορία που αφορά τους δύο τετελεσμένους βιασμούς. Είναι μια παντελώς αναξιόπιστη με την υπογραφή 5 ηθοποιών. Εάν αυτά δεν σας στάνουν, τότε πηγαίνετε στους δρόμους να βρείτε άλλους μάρτυρες να κατηγορήσουν τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ο κύριος Χαλκιάς είπε ότι δεν τέθηκε το θέμα της αντικατάστασης. Τουλάχιστον λέει δεν γνωρίζω αν έγινε απουσία μου. Είσαστε πάλι εκτός αίθουσας. Ο κύριος Χαλκιάς είπε, ξεκινήσαμε στις πρόβες. Τρία ζευγάρια, τελειώσαμε τρία ζευγάρια και δεν υπησύλθε κανένα άλλο πρόσωπο. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Χαλκιάς, αυτά που λέτε εσείς, τα λέτε εσείς, αλλά όχι ο κύριος Χαλκιάς. Υπάρχουν πρακτικά. Ότι μπορεί ωστόσο πρακτικά, να έχει γίνει. Να παρακαλέσω κάτι. Εάν θέλετε να βιάσετε βάναυσα τη διαδικασία και το τι ακούστηκε εκεί πέρα, θα το κάνετε μόνοι σας, χωρίς τη δικιά μου την παρουσία. Υπάρχουν πρακτικά της δίκης, τα οποία έχουν μαγνητοφωνηθεί. Ναι. Όλοι ήταν κατηγορηματικοί ότι 6 ηθοποιοί ξεκινήσαμε τις πρόβες και 6 τελειώσαμε τις θεατρικές παραστάσεις. Όλοι αυτό είπαν. Ο κ. Χαλκιάς είπε ότι 6 ζευγάρια ξεκίνησαν, 6 τελείωσαν την παράσταση. Όμως λέει ότι δεν γνωρίζω αν τέθηκε το θέμα της αντικατάστασης εν απουσία μου, αν είχε γίνει λόγος γι' αυτό. Αυτό σας είπε λοιπόν ο κ. Χαλκιάς και οι υπόλοιποι ότι δεν έχουν ακούσει να γίνεται συζήτηση για αντικατάσταση ρόλου. Και είπε η κυρία Κοτσοβούλου χτες ότι όλα αυτά γίνονται από το αρχικό σενάριο. Και το σενάριο έλεγε 6 πρωταγωνιστές ήσαν και επί της σκηνής και έτσι και τελείωσε. Τώρα, εάν στενοχωρείται κάποιος, επειδή αυτή τη στιγμή εμφανίζονται και προκύπτει από τις καταθέσεις 6 ηθοποιών, ότι είναι αναξιόπιστη παντελώς η πρώτη καταγγέλουσα, τι να κάνουμε, αυτό είναι το μεγαλείο της ακροαματικής διαδικασίας. Δεν προτείναμε εμείς αυτούς σαν μάρτυρες. Ήταν απόφαση του δικαστηρίου να έρθουν να καταθέσουν, γιατί συνέχονταν με το δεύτερο υποτιθέμενο βιασμό της πρώτης μηνύτριας. Μια τελευταία ερώτηση. Στο άκουσμα των συγκεκριμένων καταθέσεων, η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη? Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ο Πέτρος ο Φιλιππίδης ακούει και η αντιδράση του θα είναι τη στιγμή που θα απολογηθεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητροπούλε. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε μια ξεκάθαρη επίθεση του κυρίου Δημητρακόπουλου στην πρώτη καταγγέλουσα. Ψεύτρα. Έκανε λαϊκό δικαστήριο έξω από το δικαστήριο. Επειδή δεν θυμόταν η κυρία Μακρυπούλια. Μετά κατηγορούμε εμάς, τους δημοσιογράφους. Και από την άλλη πλευρά θα μπορεί ο δικηγόρος του θύματος να πείτε ψεύτρα η κυρία Μακρυπούλια. Θα μπορούσε να πει τα 1002 την κυρία Μακρυπούλια. Βέβαια δεν αναφέρθηκε μόνο στην κυρία Μακρυπούλια. Και για τους υπόλοιπους. Και για τους υπόλοιπους είπε. Και, και για τους υπόλοιπους. Το ίδιο πράγμα θα μπορεί κάποιος να πει. Ψέματα τα λένε για να τον καλύψουν. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε. Γι' αυτό και θα κρίνει το δικαστήριο αν η μία κατάθεση είναι αληθινή ή είναι ψεύτικη. Σε αυτή τη δίκη όλα μπορούν να συμβούν. Γιατί μπορεί να συμβεί και το γεγονός ότι οι καταγγέλνωσες είπαν ψέματα για τους δικούς τους λόγους. Μάλιστα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μάλιστα. Πάμε. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις, έτσι, σε περιπτώσεις όπως αυτές. Κονιορτοποιούνται, νομίζω, οι υποθέσεις εν το συνόλο, όχι οι καταθέσεις, όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος. Τότε τι συζητάμε, τόσους μήνες, Σε τέτοιες υποθέσεις υπάρχει μία έφεση γενικά να στείνονται λαϊκά δικαστήρια. Ναι, λαϊκό δικαστήριο είναι αυτό που έκανε ο κ. Δημητρακόπουλος έξω από το δικαστήριο. Λαϊκό δικαστήριο προς τα θύματα πλέον. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται λαϊκά δικαστήρια το τελευταίο διάστημα προς τα θύματα. Δηλαδή, πάνε επειδή έχουν τη δύναμη να αλλάξουν πλάνο, παρακαλώ. Πάμε να δούμε λίγο. Τον κύριο Φιλιππίδη να βλέπουμε. Μετά λέμε τον κύριο Δημητρακόπουλο αυτό. Πολύ σωστά. Μιλάμε γενικότερα για την υπόθεση.
Και όχι μόνο αυτή, και για άλλες υποθέσεις. Παρεξηγηθούμε κιόλας. Βεβαίως, να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό το οποίο βλέπουν υπάρχουν αυτή τη στιγμή λαϊκά δικαστήρια από κάποιους προς τα θύματα. Όταν καταγγέλει κάποιος κάτι και επειδή είναι ο άλλος ισχυρός, είναι δυνατός, έχει γνωριμίες, τι γίνεται, ολόκληροι μηχανισμοί. Γιατί, για να διασύρουν τα θύματα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αναρωτιέμαι εγώ με τον εαυτό μου. Πώς λοιπόν η δικαιοσύνη έβγαλε πόρισμα και έστειλε προφυλακιστέο αυτόν τον άνθρωπο, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου επαρκή στοιχεία με άξονα τα όσα άκουσα σήμερα. Επειδή είπε η κυρία Μακρυπούλη και κάποιοι άλλοι ότι δεν θυμόμαστε. Μάλιστα. Πάμε να ρίξουμε κλίμα. Πάμε να ρίξουμε γρήγορα κλίμα. Πάμε γρήγορα να δώσουμε και να πάμε να διασκεδάσουμε, γιατί ξεκινάει στο Vegas Live Stage, η μεγάλη συνεργασία της χρονιάς. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς, τώρα στο Vegas Live Stage από την Παρασκευή αυτή και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο κοντά σας. Για να δούμε. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Εσύ ρώτας να... Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Μάλιστα, πρεμιέρα λοιπόν την Παρασκευή αυτή για Γονίδη Μελά στο Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 στον Ταύρο, το απόλυτο λαϊκό σχήμα. Αυτή η μεγάλη συνεργασία θα την απολαύσουμε όλοι εμείς, αρκεί να καλέσετε στο 212-214-5050 για να κλείσετε σήμερα και όλο το τραπέζι. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με κάποια βαφτίσια, τα οποία αυτά τα βαφτίσια έχουν γίνει serial με αντιδράσεις, με ακύρωση το μυστηρίο και μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Φωτεινή Αφερίδου, η οποία βάφτισε το γιο της και είναι η κόρη του Θοδωρή Αφερίδη. Του Θοδωρή Αφερίδη, ναι. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις τις τελευταίες μέρες μετά τη βάφτιση στην πισίνα του τρίχρονου γιου της Φωτεινής Αφερίδου και του συζύγου της Κωνσταντίνου Μαγκλάρα το Σεπτέμβριο. Ο λόγος είναι ότι ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο είχε καθαρεθεί, αλλά τελούσε γάμος και βαφτίσεις. Το αποτέλεσμα είναι η βάφτιση του γιου των δύο γνωστών ηθοποιών να κινδυνεύει να ακυρωθεί. Μάλιστα, και άλλα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί ή έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους με το συγκεκριμένο ιερέα, υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύουν από αντίστοιχες εκπτώσεις. Και τι συνέβη? Ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής δημοσίευσε επιστολή στην οποία έλεγε στους ιδιοκτήτες του κτήματος όπου έγινε η βάφτιση ότι κακώς φιλοξένησαν το συγκεκριμένο ιερέα να κάνει το μυστήριο έτσι όπως το έκανε, διότι υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν το ιδιωτικό εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα. Τώρα ποια είναι η απάντηση του κληρικού, ο πατέρας Τιμόθεος. Πάμε να τα δούμε λίγο. Πάμε ναι. Καταρχάς να δούμε τι λέει ο πατέρας Αντώνιος Γλυφάδας που θέλει να ακυρωθεί το μυστήριο. Πάμε να δούμε τι λέει εκεί για την ακύρωση του μυστήριου. Το θέμα ο ποταμός στην πισίνα. Το θέμα είναι ότι εφόσον δεν έχει ερωσύνη, η βάφτιση είναι άκυρη. Ξεκινάμε ότι δεν έχει ερωσύνη. Ένας δηλαδή, ο οποίος πάει και βάζει παράσα, δεν σημαίνει ότι είναι παπάς. Έστω και αν διαβάσω τα γράμματα, δεν σημαίνει ότι γίνεται βάφτιση. Εγώ έκανα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και είπα ότι να το διαβάσουν οι γονείς, ότι δεν είναι βαφτισμένο το παιδί και πρέπει να βαφτιστεί. Είναι αβάπτιστο. Μάλιστα. Άρα, λέει ο πάτερ Αντώνιος Γλυφάδας ότι το παιδί είναι αβάφτιστο. Από καθαιρέσεως του ιερέα. Γιατί και στην επόμενη. Ναι, είναι άκυρη. Οποιοδήποτε μυστήριο τελέσει θα είναι άκυρο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος ο κληρικός που έκανε τη βάφτιση, το μυστήριο. Η οικογένεια Αφερίδη, εγώ τη γνωρίζω χρόνια. Ο παππούς, ο Θεόδωρος ο Αφερίδης, ο Θοδωρής όπως τον λέμε, τον ξέρει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ πιστός άνθρωπος και μάλιστα
είχε και σοβαρή πνευματική μορφή, πνευματικό γέροντα. Παρ' όλα αυτά με πλησιάσανε και μου ζητήσανε αν μπορούμε να κάνουμε τη βάψη για το εγγονάκι του Νεμεθάλου. Παρ' όλα αυτά, εγώ το σκέφτηκα και πήρα την ευλογία από τον γέροντά μου και εγώ προέβη σε αυτή την πράξη. Εγώ όντως υπηρετούσα την επικρατούσα εκκλησία, αλλά για προσωπικούς λόγους οικογενειακούς αποκόπτηκα. Εγώ όντως μπήκα σε μια τέτοια διαδικασία, δικά μου λάθη ήταν έτσι κι αλλιώς. Εγώ τα αναγνώρισα τα λάθη μου και έφυγα από το σώμα της εκκλησίας. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν είναι συμπληρωματική δικαιοδοσία του Αγίου Μεσογείας και αυτό μπορεί να το κρίνει μόνο ο Μητροπολίτης μου. Και κατά την οικονομία η εκκλησία επιτρέπει. Δηλαδή και στη θάλασσα μου, γιατί και εμένα μεγάλα παιδιά ή μεγάλοι άνθρωποι το χρησιμοποιεί. Δεν ενδείκνεται, αλλά ούτε και απαγορεύεται. Τώρα είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε Μητροπολίτη, αν θα δώσει μια σχετική άδεια ή ευλογία. Δεν είναι και πολύ σωστό, γιατί έτσι αποδυναμώνεται και η έννοια της ενορίας. Του έστειλα τη Μητρόπολη μέσω ενός email, μια επιστολή, την οποία ζητώ ειλικρινά τη συγγνώμη μου και δεν είχα κανένα μα κανένα λόγο ούτε να έρθω σε ρήξη, ούτε να γίνει όλο αυτό ως άλλος που προκλήθηκε. Γιατί είμαι χρόνια στην Εκκλησία και ξέρω από εκκλησιαστική τάξη. Και ευτυχώς υπάρχουν αρχιερείς σαν τον Άγιο Μεσογείας, ο οποίος προσπαθεί να τη διατηρήσει και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μάλιστα. Έχουμε στη τηλεφωνία μας γραμμή τον Ανδρέα Καράγιαννη από την Εκκλησία Online. Για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ακυρώνεται η βάφτιση, ακυρώνεται το Ιερό Μυστήριο και όσοι έχουν παντρευτεί ή βαφτιστεί από το συγκεκριμένο ιερέα, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνουμε πόσο νοσεί η κοινωνία μας. Με απατεώνες και αγύρτες έχουμε να κάνουμε κύριε Καμπούρη. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που ακούω, ότι ένας που είναι καθυρημένος και δεν πρέπει καν να βάζει τα ράσα, ότι πάει και έχει παίρνει ευλογία, λέει, το γέροντά του. Το γέροντά του. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή διακομόδηση στον υπέρτατο βαθμό. Μιλάμε για κοινούς απατεώνες που όταν αποκαλυφθεί οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους φύγανε και τους είχαν καθαιρέσει, θα φρίξει το σύμπαν. Μας το εξηγείτε λίγο, τι εννοείτε. Θα φρίξει το σύμπαν. Τον είπατε αγύρτη, τι εννοείτε. Οι λόγοι είναι ταυτόσιμοι με αυτούς με τους οποίους σχολείται η καθημερινότητα σήμερα. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Όπα, τι λέμε. Είναι ταυτόσιμοι με λόγους για τους οποίους ασχολείται και σήμερα η καθημερινότητα. Σήμερα ασχολούμαστε με σεξουαλικά εγκλήματα. Με συγχωρείτε, κύριε. Να είμαστε προσεκτικοί, κύριε Καραγιάννη, το τι λέμε. Συγγνώμη κιόλα. Κύριε Καραγιάννη, παρακαλώ να είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε και τι πενιγμούς για ανθρώπους που δεν βρίσκονται εδώ. Υποθέσεις από το 2014 εκεί το 2017 υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν παραπέμφθηκε βεβαίως στην κανονική δικαιοσύνη, παραπέμφθηκε μονάχα στην εκκλησιαστική, η οποία με βάση πάρα πολύ σοβαρές 13 συγκεκριμένα καταγγελίες από λαγονίσια, από ανάπησο κτλ. Αποφάσισαν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα καθαιρεθεί και οι παραγγελίες δεν ήταν μόνο από την Μητρόπολη Μεσογείας, ήταν μετά όπου μεταφέρθηκε και από την Μητρόπολη Γλυφάδα. Και τολμάει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος να δηλώνει ότι πήρε ευλογία από έναν ύπαρκτο γέροντα. Τολμάει να μιλάει ότι μίλησε, που ποτέ δεν μίλησε με την Μητρόπολη Μεσογείας, δεν τον ξέρει αυτόν τον άνθρωπο η Μητρόπολη Μεσογείας πλέον, δεν θέλει να τον ξέρει, γιατί έχει προκαλέσει μεγάλο κακό στην Εκκλησία ο συγκεκριμένος, έτσι. Και πάει και βρίσκει δύο ανθρώπους έπιστους και το παιδάκι του αυτή τη στιγμή είναι αβάπιστο. Για ποιο λόγο είναι αβάπιστο? Για να τελεστεί μια αβάπιση χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να πάνε οι γονείς με τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που παίρνουν από μυστήριο στον ιερέα, στην ενορία και να μπορέσει να προχωρήσει στο μυστήριο. Και δεύτερον, εφόσον τελειωθεί το μυστήριο, ο ιερέας με τη βούλα που του δίνει η Μητρόπολη επισφραγίζει το γάμο και τον πηγαίνει και το καταθέτει στο Δήμο. Άρα το παιδί παίρνει ονοματοδοσία και παίρνει το όνομα και είναι εγγεγραμμένο. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνανε γιατί ο άνθρωπος δεν είναι επίσημος, δεν ανήκει πουθενά. Πήρε στο λαιμό του δύο ανθρώπους γνωστούς. Δεν ακούμε. Ή δύο ανθρώπους αγνώστους, δεν ξέρω, έτσι, όποιον και να έπαιρνε στο λαιμό του, τους πήρε στο λαιμό του και τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Και ηθικής και νομικής τάξης. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, για ποιο λόγο καθαιρέθηκε αυτός ο ιερέας, θέλετε να μας εξηγήσετε? Εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι μάρτυρας κατηγορίας, εγώ ξέρω όμως ότι οι λόγοι είναι πάρα πολύ σοβαροί. Είναι λόγοι που έχουν σκανδαλίσει το πίμνιο. Υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες όταν κλειστώ και μακάρι να ανοίξει αυτή η υπόθεση από την εισαγγελία, όταν κλειστώ θα τις καταθέσω ό,τι γνωρίζω. Μισό λεπτό, καθαιρέθηκε γιατί πήγαν κάποιες καταγγελίες, αλλά στη δικαιοσύνη δεν πήγαν συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο? Στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Πώς γίνεται αυτό?
Εντάξει, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν μια ιστορία η οποία προφανώς τους βαραίνει και για τη δική τους προσωπική, ας πούμε, στάμπα να μην σταμπαριστούν. Και γιατί σου λέει, εγώ επιθυμούσα την τιμωρία του συγκεκριμένου ανθρώπου, από εκεί και πέρα δεν θέλω να τον προχωρήσω. Δεν πάω πολύ ψυχοσύνη του κάθε ανθρώπου. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι πάει σε ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο και δεν πηγαίνει στο κανονικό δικαστήριο. Δεν επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη. Το κανονικό δικαστήριο βγάζει αποφάσεις οι οποίες φαντάζομαι δεν είναι κρυφές. Από τη στιγμή που είναι επίσημες οι αποφάσεις του εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Περιμένουμε τη ζούμε. Έχει αυτονομία χαρά η Εκκλησία. Έχει αυτονομία. Ας μπορεί να μας το εξηγήσει ο κ. Καραγιάννης. Λέει η Χαρά Λεμονή ότι δεν είναι κρυφές οι αποφάσεις. Οτιδήποτε. Άλλο λέει κύριε Λεμονή, δεν είναι κρυφές οι αποφάσεις. Αυτό λέω, έχει αυτονομία όμως. Τι σχέση έχει αυτό. Είναι κρυφή. Μπορεί να το βάλει στο αρχείο τη. Ο κ. Καραγιάννης μπορεί να μας το εξηγήσει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιεροπαθή. Άλλο λέει κύριε Λεμονή, πες το χαρά. Δεν έβαλε στο αρχείο κάποια υπόθεση, έβγαλε απόφαση. Σωστά. Και καθαίρεσε. Βάσει του οποίου καθαίρεσε έναν ιερά. Πού είναι η απόφαση αυτή, να τη δούμε. Αυτό λέω, πού είναι. Να τη δούμε. Πού είναι. Βεβαίως και θα βγει, βεβαίως και θα βγει. Πότε. Η απόφαση από το 2017, βεβαίως και θα βγει. Πότε θα βγει. Το 2013 μας είπατε. Δεν έχει βγει. Όχι, το 2017. Ξεκίνησαν οι καταγγελίες από το 2014 και συνεχεία καθαιρέθηκε το 2017. Και έκτοτε το απογορεύτηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε ιεροπραξία. Πού είναι το χαρτί αυτό. Αυτό που μπορούμε να απευθυνθούμε στη Σύνοδο και να το βρούμε. Ωραία, κύριε Καραγιάννη, παρακαλώ πολύ, δεσμευτείτε σε εκπομπή μας αύριο να έχουμε την εξέλιξη. Να δούμε βεβαίως, τι γίνεται. Με μεγάλη χαρά, εγώ περιμένω και όταν θα πανέμει η δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό. Άμα δεν το ξέρει η δικαιοσύνη, θα μυρίσει τα νύχια της. Αυτό που είπε ότι σε πισίνες της θάλασσας είναι εντελώς ψευδές και δηλώνει ότι ο άνθρωπος εκκλησιολογικά είναι αμόρφωτος. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Δεν γίνονται βαπτίσεις σε πισίνες και σε θάλασσες. Αυτά είναι της καθολικής εκκλησίας παραδείγματα. Αυτό το κάνουν μόνο στην Ιεραποστολή, στην Αφρική, που εκεί οι Ιεραπόστολοι Πατριαρχείου Αλεξανδρίας με αυταπάρνηση θυσιάζουν τη ζωή τους και βοηθάνε κόσμο και το κάνουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες με ευλογία του Πατριάρχη. Αυτό τώρα φυσιώνει και ευλογία. Από το γέροντα δεν το ξέρουμε. Κύριε Καραγιάννη, για πάτη ολκής εδώ πέρα. Μένουμε εδώ, περιμένουμε. Και να πούμε κάτι άλλο, πριν από λίγο τέλειωσε η σύνοδο σήμερα. Ναι. Και δικαιώθηκαν οι Άγιοι Σύντροι Λυκαβητού. Δικαιωθήκανε. Που τους λέγανε αγίδες και απατεώνες. Να το γράψουμε παρακαλώ πολύ. Έχουμε εξέλιξη. Δικαίωση. Δικαιωθήκαν οι Άγιοι Σύντροι. Πριν από 10 λεπτά βγήκε. Για πείτε μας παρακαλώ. Μισό λεπτά να θέσουμε τον τίτλο μας. Όλοι λέγανε, βγαίνανε χθες όλα τα μίλια. Μισό λεπτά κύριε Καραγιάννη. Να σας ακούσουμε. Γιατί είναι σημαντικό. Να το γράψουμε και σε τίτλο. Δικαιώθηκαν. Ο ιερέας, ο πατέρας Δημήτρης Κιάκης Σίδωρης, για τις καταγγελίες. Όλοι λέγαν σήμερα θα τον διώξουν, θα τον στείλουν στη Γλυφάδα, στα μοναστήρια. Τίποτα δεν έγινε, αυτό που λέγαμε. Δεν αποδείχθηκε τίποτα. Ο Αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε τους αρχιερείς ότι είναι υπό τη δική του επίβλεψη, ότι έχει εξετάσει το θέμα και δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία για το ζήτημα αυτό. Έχει βγει επίσημη ανακοίνωση της Συνόδου που τελείως έκλεισε η ιεραρχία και η Σύνοδος. Βάλτε το τίποτα, παιδιά. Άρα τελείωσε πλήρως το θέμα. Άρα όλα αυτά που λέγανε τις προηγούμενες ημέρες, πρωτοσέλιδα, κανάλια, ιστορίες, ότι θα τον διώξουν, ότι είναι αγύρτης, ότι είναι απατεώνας, διαψευθήκανε πλήρως και τώρα αρχίζει βεβαίως, εφόσον το επιθυμεί εγώ του τόπου του Παπαδημήτρη, να τους πούμε να πάρουμε νομικά αυτό που πρέπει. Άρα μας λέτε, πάμε λοιπόν, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, είναι σημαντική εξέλιξη για τα όσα έγραψε ο τύπος, για όσα έγραφαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πήγανε να σταυρώσουν τον ιερέα στο Λυκαβητό, το λιποδόλησαν, να πούμε ότι δικαιώθηκε ο πατέρας Δημήτριος. Βέβαια, και προεξοφλούσανε ότι θα τον διώξουν ναι. και αλίμονο, γιατί η Εκκλησία γνωρίζει, είναι σοφοί οι ιεράρχες μας. Εδώ βλέπουμε, και ναι. το βγάλαμε και χτες, με τον άλλο τον 53χρονο, το φερόμενο ως δράστη, που είχε επαφές ακόμα και με Αρχιμανδρίτη συγκεκριμένο. Εδώ μιλάμε για ιεράρχες οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα και θα ασχοληθούν τώρα με έναν άγιο άνθρωπο που το μόνο που κάνει να βοηθάει κόσμο. Εδώ έχουμε απατεώνες που είναι τέτοιο. Μα τι λέμε τώρα. Η Εκκλησία μας βοηθάει στην κάθαρση και με τη σημερινή της απόφαση δείχνει ότι είναι δίπλα στο λαό και μαζί θα πορευτούν. Και όλοι αυτοί θα σιωπήσουν απλά από σήμερα, γιατί αρκετά είπαν. Είναι και μια απάντηση για το Greek Hoaxes αυτό, κύριε Καραγιάννη. Τεράστια, βεβαίως. Γιατί τόσο καιρό με πολέμους μας μπλοκάρανε, μας κάνανε και τελικά είδανε ότι δεν υπάρχει διάσπαση στην Εκκλησία. Άρα δικαιώθηκε ο πατέρας Δημήτριος, ξαναλέμε, για τα θαύματα στους Αγίους της Ισιδώρους. Έγινε πριν από λίγο στην Αρχιεπισκοπή. Και έκλεισε η Ιερά Σύνοδος για το μήνα Οκτώβριο, στην οποία όλοι λέγανε ότι θα διωχθεί κτλ. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Μάλιστα. Αντιθέτως, ενημέρωσε ο Αρχιεπίσκοπος την Ιερά Σύνοδο και το θέμα έκλεισε. Τους είπε ότι τον έχω υπό την αγάπη μου, υπό τη σκέπη μου.
και ελέγχω τα πράγματα στο Λυκαβητό γιατί είναι δική του ούτως ή άλλως δικαιοδοσία. Δεν είναι ζήτημα κανενός άλλου πλην του Αρχιεπισκόπου, μιας και εκεί υπάγεται, όπως είχαμε τονίσει σε προηγούμενη εκπομπή. Αλλά αυτό για να δούμε δηλαδή ότι άλλον λέγανε Αγίρδη και Απατεώνα, άλλοι βγαίνουν Αγίρδη και Απατεώνα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Πάμε γρήγορα σε αυτό το σημείο, κύριε Ζηγήτη, να δώσουμε γρήγορα να δώσουμε το αγαπημένη, την αγαπημένη τριάδα, την αγαπημένη τριάδα περιποίησης για το πρόσωπό μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο 2.10.600 μόνο 34.93 προϊόντα για να έχετε το απόλυτο δέρμα, την απόλυτη ομορφιά, την απόλυτη λάμψη, την απόλυτη βοήθεια στο δέρμα σας, στο πρόσωπό σας. Στο 2.10.600 τώρα μόνο 34.90 από 79 ευρώ προσφορά 34.90 τώρα. Γιατί άραγε όλοι οι παρουσιαστές της τηλεόρασης λάμπουν? Έχουν ξεχωριστό δέρμα? Τι τους κάνει τόσο ελκυστικούς? Γιατί διαφέρουν? Ποιο είναι το μυστικό τους? Οι επεμβάσεις? Όχι πάντα. Γιατί άντρες και γυναίκες εστιάζουν πάντα στο πρόσωπό τους? Γιατί γοητεύουν? Πολλοί ξέρουν λόγω του επαγγέλματος κάποια παραπάνω μυστικά ομορφιάς. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές δράσεις στο πρόσωπό τους? Ανδιαφεσβήτητα το υαλουρονικό. Ναι, αλλά ποιο? Εδώ είναι η διαφορά. Όχι οτιδήποτε πλασάρουν κάποιοι επιτίδιοι, αλλά τρία είδη υαλουρονικών ειδικού βάρους με εξαίρετα κλινικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, ποιοτικό υαλουρονικό. Δεύτερον, εξαιρετικής ποιότητας βιταμίνη C για αποτελεσματική απορρόφηση. Προχωράμε στα μυστικά του Top Drop. Top Drop και ο χρόνος πλέον σταματάει. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάται γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Μεγάλη προσφορά από την TV Forum για λίγες μόνο ημέρες. Τρία εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού. Αποκτήστε αυτό το μοναδικό σετ περιποίησης προσώπου από 79 ευρώ, τώρα και για λίγες ημέρες, μόνο στα 34,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα έξοδα αποστολής δωρεάν. Προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών, όπως πανάδες. Προσφέρει νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Προάγει τη σύνθεση του κολαγόνου. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Έχετε ακούσει για το α-α-2G? Είναι ένα σταθεροποιημένο παράγωγο βιταμίνη C που συντίθεται από βιταμίνη C και άμυλο με τη χρήση ενζήμων. Προσφέρει έτσι υγιέστερο και νεανικό δέρμα. Ενεργοποιεί τα φυσικά ένζημα του δέρματος και μετατρέπεται σταδιακά σε ενεργή βιταμίνη C. Έτσι, έχει μεγαλύτερη διαρκή δράση από τη συμβατική βιταμίνη C. Κολαγόνο και αλουρονικό σχηματίζουν ένα ενυδατικό φιλμ που προστατεύει και βοηθάει την επιδερμίδα στη διατήρηση της φυσικής της υγρασίας. Αυτή τη μοναδική σύνθεση δεν θα τη βρείτε σε κανένα άλλο παρόμοιο προϊόν. Τώρα μπορείτε και εσείς να την προσφέρετε στο δικό σας πρόσωπο. Δεν είναι απαραίτητο να καταφεύγετε σε επεμβάσεις και ενέσεις που ενίοτε οδηγούν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα που υπάρχει το Top Drop, οι κορυφαίες σταγόνες, η καθημερινή γυναίκα μπορεί να αποκτήσει τη λάμψη των αστέρων. Δοκιμάστε το σήμερα. Θα δείτε την αλλαγή μέσα σε λίγες ημέρες. Top Drop, η κορυφαία επιλογή ομορφιάς. Από 79 ευρώ, μόνο 34,90. Μαζί με την κορυφαία κρέμα ημέρας και το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Μεγάλη προσφορά από την TV Forum για λίγες μόνο ημέρες. Τρία εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού. Αποκτήστε αυτό το μοναδικό σετ περιποίησης προσώπου από 79 ευρώ, τώρα και για λίγες ημέρες, μόνο στα 34,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα έξοδα αποστολής δωρεάν. Έρχεται το καινοτόμο προϊόν Top Drop που βάζει φρένο στις ρητίδες. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας, καταπολεμά τις κοιλίδες και προστατεύει από τη φωτογύραση. Η εφαρμογή λοιπόν του Top Drop είναι άμεση και ανώδυνη. Με τρεις σταγόνες στο μέτωπο, στο μαγουλάκι μας
και στο πηγούνι εφαρμόζουμε με απαλές κυκλικές κινήσεις, κάνοντας βαθιά ενυδάτωση, αναδόμηση και λίανση στις ρητίδες έκφρασής μας. Από 79 ευρώ, μόνο 34,90. Μαζί με την κορυφαία κρέμα ημέρας και το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop, και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Από 79 ευρώ, μόνο 34,90. Μαζί με την κορυφαία κρέμα ημέρας και το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Μεγάλη προσφορά από την TV Forum για λίγες μόνο ημέρες. 3 εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού. Αποκτήστε αυτό το μοναδικό σετ περιποίησης προσώπου από 79 ευρώ, τώρα και για λίγες ημέρες μόνο στα 34,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα έξοδα αποστολής δωρεάν. Κυρίε και κύριοι, έχουμε σου ευχαριστεί, γιατί όση ώρα βλέπετε εσείς τα προϊόντα μας, τρέχουν εξελίξεις. Τρέχουν εξελίξεις και αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί 16 από τους βιαστές στις 12 χρόνια, 16 άτομα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή λέγοντας ότι βρίσκονται μία ανάσα οι αρχές από την ταυτοποίηση των 5 εκ των 10 που γνωρίζαμε. Φαίνεται τελικά ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δραματικά. Οι πληροφορίες πράγματι τρέχουν όπως και το ρεπορτάζ. Φαίνεται λοιπόν να έχουν ταυτοποιηθεί όχι 5, ούτε 10, αλλά 16 άτομα. Πάμε. Τα οποία είναι δευτερόλεπτα πριν τη σύλληψη. Να πούμε ότι... Τη βίαζαν προς 50 με 70 ευρώ, λένε οι αρχές, λένε μάλλον οι πληροφορίες που μας έρχονται από τις αρχές και από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φαίνεται ότι οι αρρωστημένες τους διαθέσεις δεν καταλάβαιναν ούτε από 12 χρόνια, ούτε από 13 χρόνια. Να πούμε ότι ο ένας εκ των βιαστών που έχει ήδη συλληφθεί. Ο 43χρονος είναι ο πρώτος. Είναι πατέρας τριών ανήλικων κοριτσιών. Πραγματικά, ξαναλέμε, έχουμε ανατριχιάσει. Δεν μπορούμε πλέον να το διαχειριστούμε. Γιατί ξαναλέμε, υπήρχε ένα site γνωριμιών, εκτός από το Facebook, είχαν φτιάξει ένα ειδικό site γνωριμιών. Το Blind Chat, ναι. Δεν χρειάζεται να λέτε και ονόματα. Ναι, ναι, καλά λες. Πλέον δεν χρειάζεται να λέμε γιατί δεν είμαι. Υπάρχει ένα site γνωριμιών, όπου όλοι αυτοί οι ανώμαλοι φαίνεται να πλήρωσαν χρήματα προκειμένου να βιάσουν το 10χρονο παιδί. Να πούμε ότι οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς, καθώς ο παιδοβιαστής είχε δημιουργήσει λοιπόν με τη λίστα με 200 υποψήφιους πελάτες. Έτσι οι αστυνομικοί από το ξεσκαρτάρισμα προσπαθούν να εντοπίσουν όλα τα άτομα που τελικά ικανοποίησαν τις οριστημένες ορέξεις του στο κοριτσάκι, στο κορμάκι του κοριτσιού, του ανήλικου παιδιού. Ξαναλέμε λοιπόν ότι ένας πατέρας τριών ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 42 ετών, ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία μεταφορική των δυτικών προαστίων, έχει συλληφθεί ήδη. Ανατριχιάζουν όλες οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως. Μας δημιουργεί να κάνουμε μετό με τα όσα στοιχεία βγαίνουν. Μας έχουν συγκλονίσει, μας έχουν ανατριχιάσει, μας έχουν κάνει, τι να πω, μας έχουν αρρωστήσει όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Ακόμα περιμένουμε τις φωτογραφίες από την εισαγγελία. Δεν πρόκειται να βγουν τόση ημέρα. Ναι, ναι, σε λίγο βγαίνουν. Είναι δραματική η καθυστέρηση. Σε λίγο βγαίνουν και το θέμα είναι να βγουν ολονών. Ξαναλέμε, υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν πολύ γνωστούς Έλληνες, διακεκριμένους, να συμμετέχουν σε αυτούς τους 200 που ήθελαν να βιάσουν το παιδί.
Το θέμα είναι 213 και να βγουν και εκείνων οι φωτογραφίες που ήθελαν και δεν πρόλαβαν. Ακούστε όλα τώρα να δείτε τι άλλο γίνεται. Οι 213 είναι που είχαν επικοινωνία με το δράστη τον ανώμαλο μέσω διαδικτύου. Έτσι. Όλο του το άλλο περιβάλλον, οι καλοί του φίλοι, γνωριμίες, δεν το κάνανε τη συναλλαγή μέσω διαδικτύου. Έτσι βέβαια. Το μπαίνανε στο τηλέφωνο, περνάγανε το μαγαζί του και κλεινόταν το ραντεβού. Άρα, από τους 213, είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι εντοπίζονται στον κύκλο γνωριμιών του. Στον κύκλο γνωριμιών του. Κάποιοι λένε, ακόμα και για το πώς έχει τις δουλειές του, ότι πάσαρε και το παιδί για να κλείνει και δουλειές. Άσε τα βγάλει δικογραφία. Εγώ λέμε το εξής. Γιατί εκεί θα υπάρξει θέμα. Το λέω και θυμηθείτε το. Εκτός από τη λίστα με τους 213 παιδεραστές, υπάρχουν και οι άλλοι πελάτες του, του ανώμαλου, άλλοι ανώμαλοι, οι οποίοι βίαζαν το παιδί και ίσως ενδεχομένως και άλλα παιδιά. Α, μπράβο. Γι' αυτό λένε οι φωτογραφίες. Που είχε φτιάξει ένα μεγάλο κύκλο, όπου δεν ήταν καινούργοι πελάτες, είχε και τους παλιούς, γνώριμούς του, το περιβάλλον του. Στα 50. Που μπαινοβγαίνανε στο μαγαζί του, που τον πέραν τηλέφωνο, που βγαίναν στα μπαράκια, που βγαίναν από εδώ, που βγαίναν από εκεί. Έλεγχος. Εδώ ακούστηκε πριν και για την εμπλοκή ενός παπά, ιερέα, ο οποίος όμως ακούσαμε τον κύριο Καραγιάννη να λέει ότι δεν είναι στην επίσημη εκκλησία. Όχι. Έχει καθαιρεθεί και αυτός. Καθαιρέθηκε για εγκλήματα. Όχι, δεν ξέρουμε και ποια εγκλήματα. Ακούσαμε. Παρακαλώ, μην τα μπερδεύετε. Δεν λέω για αυτό να που έκανε τη βαφτίσια. Να ακούτε, κύριε Τζίφα. Να ακούτε, πρέπει να είστε προσεκτικός όταν μιλάμε. Να ακούσω. Μίλαγε λοιπόν και για επαφή που είχε ο συγκεκριμένος με κάποιον ιερέα, στον οποίο έχει γίνει καθαίρεση και σε αυτόν. Ναι. Και είχε και αυτό βίο και πολιτεία. Ναι, όχι τον Τιμόθεο. Να είμαστε προσεκτικοί, παρακαλώ. Και να ζήσω και συγγνώμη. Άρα, θα δούμε εδώ τι γίνεται. Και τι συμβαίνει. Περίεργα τα πράγματα. Πολύ περίεργα τα πράγματα. Φανταστείτε τι καλά θα περάσουν όλοι αυτοί μέσα στη φυλακή. Αυτή. Το θέμα είναι να σαπίσουν στη φυλακή και να μην ξαναβγούν έξω. Αυτό. Διότι πλέον θα έχουν άτυπη ασυλία όταν πηγαίνουν όλοι μαζί στην ίδια φυλακή της Τρίπολης και μου καλλιεργούν λουλουδάκια. Δε, όλοι αυτοί έχουν συγκεκριμένη τύχη μέσα στις φυλακές. Συγγνώμη. Αυτά ήταν παλιά, χαρά μου. Τώρα τελούν υπό καθεστώς προστασίας, δυστυχώς και μέσα στις φυλακές, ή ευτυχώς. Δεν ξέρω τι να πω, μην παρεξηγηθεί και ο λόγος μου. Μένουμε γιατί εδώ. Έχουμε δικαιοσύνη. Μένουμε εδώ γιατί πραγματικά έχει σπαράζει η καρδιά μας με όλα αυτά. Μένουμε εδώ. Εμετικό. Πάμε εδώ, να μείνουμε εδώ. Δεν μπορώ άλλο αυτήν την κουβέντα. Ειλικρινά τα όσα μας έχονται, μας έχουν τσακίσει. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Φύγαμε. Πάμε Vegas Live Stage. Πάμε να γλεντήσουμε, τουλάχιστον να διασκεδάσουμε, να ξεφύγει το μυαλό μας από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γονίδης Μελάς, πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή στο Vegas Live Stage. Παρακαλώ. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα. Σου λιώνω, γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει με τη Μαρία Κορινθίου, η οποία εμφανίστηκε στην πρωινή ζώνη του Αντένα. Ναι. Για πες μας, πώς πήγε το πράγμα εκεί. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρία Κορινθίου βγήκε για κάνει δηλώσεις, ναι, και είπε ότι ήταν κάτι το οποίο το αποφάσισε πολύ γρήγορα, ναι, και πήρε την απόφαση μέσα σε 2 μέρες. Για να τη δούμε. Να βρίσκεσαι στον Αντένα δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα. Mm-hmm. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Λοιπόν, την πήραμε μέσα σε 2 μέρες. Για να το ξεκινήσουμε έτσι. Ήταν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όλα πάρα πολύ ενστικτοδός και όλα πολύ η δική μου προτεραιότητα, η ενέργεια.
η ενέργεια και το να αισθάνομαι ότι θα ξέρω ότι θα περάσω καλά, ότι με θαυμάζουν και με αγαπάνε. Μαρία, σε αγχώνει καθόλου? Να το να. Είναι η χρονιά σας φέτος? Η χρονιά της Μαρίας είναι σίγουρα. Και σε γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι η χρονιά της Μαρίας μου φέτος, όπως είναι κάθε χρόνο. Όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβουλή της έδωσες το πρωί πριν πάει στα Studio Cup? Να είναι ο εαυτός της. Ο κόσμος τη Μαρία την αγαπά γιατί είναι ο εαυτός της, γιατί είναι ένα καλό παιδί, ένα ταλαντούχο παιδί, γιατί ό,τι πιάνει τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά, λάμπει. Αν έχεις μιλήσει κιόλας με τη Δούκησα? Όχι, δεν έχω μιλήσει με το κορίτσι. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Θα έπρεπε βέβαια. Ο Νίκος Μουτσινάς σήμερα άφησε κάποιες αιχμές λέγοντας ότι. Είπε πάλι. Να δούμε. Άτιμος. Να δούμε πόσο θα κάτσει και η Μαρία Κορινθίου στο πρωινό. Μάλιστα. Νούμερο τηλεθέσεις γρήγορα. Ναι. Πάμε. Δεύτερη θέση λοιπόν για τον Γιώργο Λιάγκα με 13,9%. Πάμε. Πρώτη θέση. Πρώτη ήταν η Κατερίνα Καινούριου. Με πόσο? Με 14,6. Ναι. Μετά τρίτη θέση η Δανάη Πάρκα με 12,7. Ναι. Τέταρτη θέση η Φέρι. Τρίτη θέση, ποιο παιδί μου? Τρίτη θέση, το είπαμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καλά. 12,7. Ναι. Τέταρτη θέση η Φέρι Σκορδό το πρωινό μας 11,1. Μετά πέμπτη θέση το Breakfast at Star με 9,2. Καλά ναι. Είναι. Τελευταία και καταϊδρωμένη η Μαγκύρα με το 4% στο όπερ. Gold Reaction College τώρα για όλους εσάς. Γρήγορα για να έχουμε καλή υγεία στο 211.600 τώρα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια, καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο, το συγκεκριμένο, δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό. Εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι, να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 211.600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.